Με την συνεργασία της περιφέρειας τρέχουν οι διαδικασίες για την κατασκευή του νέου κέντρου πολιτικής προστασίας, έτσι όπως αρθρώνεται ο μηχανισμός πια περιφερειακά σε ολόκληρη τη χώρα. Πολιτική ηγεσία για την παραχώρηση δωρεάν από πλευράς περιφέρειας ενός υποβέντων περίπου 4 στρεμμάτων στην οδό Καραμών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του κέντρου πολιτικής προστασίας. Θα είναι ένα ισόπεδο κτίριο με υπόγειο. Θα έχει όλα τα τεχνολογικά μέσα, ώστε σε πρώτο χρόνο να παρακολουθούμε τα φαινόμενα στην περιφέρειά μας. Εκεί θα είναι το κέντρο των επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή πρώτα απ' όλα της περιοριστικής υπηρεσίας, αλλά και εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων, να μπορούμε με σύγχρονο τρόπο να κατευθύνονται οι δυνάμεις και να επιλύουν τα προβλήματα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο. Όπως παράλληλα ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη, σύντομα θα είναι έτοιμες και οι 5 αποθήκες με υλικό πολιτικής προστασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ετοιμάζομαι τις 5 αποθήκες πολιτικής προστασίας, στις οποίες θα έχουμε μέσα καταγεγραμμένο και ελεγχόμενο το υλικό για την περίπτωση πρώτης ανάγκης. Αυτό θα γνωστοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται, προφανώς και στην περιοριστική. Ό,τι γράφει ο νόμος θα είναι μέσα σε αυτή την αποθήκη, ώστε σε πολύ δύσκολο, σε πολύ σύντομο χρόνο να μπορούμε να ανταποκριθούμε, να στείλουμε σκηνές, να έχουμε και λύτριες. Θα εκπαιδευτούν και κάποιοι υπαλληλοί μας. Ήδη εκπαιδεύτηκε ο κ. Πανταζόπουλος στο σύστημα των σκηνών. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι, μην φοβηθεί κανένας, αλλά το κράτος και η περιφέρεια πρέπει να είναι εντάξει σε αυτό το τομέα. Και στις 5 περιφερειακές ενότητες για να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο τρόπο. Να ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες μας για το τι είμαστε εδώ. Δεν μπορεί να υπάρχει νόμος για αποθήκες πολιτικής προστασίας και να μην έχουμε τίποτα. Να είναι όλα σάπια μέσα και εγκαταλελειμμένα.